الحركة كخطيتي من أجل توقيع اتفاقية توأمة بين المدينة وبين شرم الشيخ وتم التوقيع الحمد لله. وإن شاء الله الاتفاقية سوف تشمل جوانب ثقافية وجوانب سياحية وجوانب رياضية, وهذا الأمر من أجل تبادل الخبرات وتبادل المعرفة وتعرف الشعب المصري أو شعب شرم الشيخ على الشعب في كريت, وده مطلوب إن شاء الله. بإذن الله هنحاول إن إحنا مع العمدة نخطط لزيارة قريبا لجنابه ومعاه أربعة من الضيوف لزيارة مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين. بنحاول طبعا نتحدث في إن يبقى في طيارة بتشتغل من كريت من شرم الشيخ, وهنحاول نعمل عليها الفترة القادمة وفرصة تبقى كويسة لما يجي الزيارة بتاعته نتكلم أكتر فيها كل سعادة واحترام للشعب اليوناني وشعب المدينة كريت, الشعب المحترم القريب جدا من قلب المصريين, ونتمنى بإذن الله دوام التعاون في شتى المجالات. كانت مميزة كومي سيمفونية في ياشي سنغرسياس من تسام السيح της Αιγύπτου προκειμένου να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας ακόμη περισσότερο με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και ειδικότερα τη συγκεκριμένη περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία στο μέλλον, επωφελία και των δύο, στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της οικονομίας, του εμπορίου. Σήμερα βγήκε και η είδηση, όπως ακούσατε από τον κυβερνήτη του ΣΥΝΑ, που αφορά στην αεροπορική σύνδεση του Ηρακλείου με την περιοχή. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη του τουρισμού, η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ Αιγύπτου και Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Και πιστεύω ότι είναι μια επωφελής σύμβαση, συμφωνία που κάναμε για τους πληθυσμούς των δύο πόλων, δηλαδή του Ηρακλείου και της Σάμασης. Με πολύ χαρά υποδεχτήκαμε από χθες τον κυβερνήτη του Νοτίου Σινά και τον πρέσβη της Αιγύπτου και υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον κυβερνήτη του Νοτίου Σινά μια συμφωνία συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας, η αδελφοποίηση ουσιαστικά των δύο πόλεων. Μια αδελφοποίηση που έχει χαρακτηριστικά και πολιτισμού, και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο τουρισμού. Δύο πόλεις, το Σάρμ ελ-Σαϊχ με το Ηράκλειο, με κοινή ιστορία, κοινά στοιχεία που πλέον ενισχύονται αυτοί οι δεσμοί μεταξύ των δύο πόλεων. Συζητήσαμε, μιλήσαμε από χθες, ξεναγήσαμε τους ανθρώπους, όλη την αποστολή που ήρθε να επισκεφτεί το Ηράκλειο σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Αλλά να πούμε ότι αυτή η συμφωνία έχει και πολιτικές προεκτάσεις, ενισχύοντας βέβαια τους δεσμούς της Κρήτης, της Ελλάδας με της Αιγύπτου, που είναι ήδη βέβαια ισχυρή, αλλά με αυτή τη συμφωνία, με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, γίνεται ακόμα πολύ περισσότερο, ενισχύεται πολύ περισσότερο ακόμα.